Παραλίγο μακελιό. Ουκρανικό drone Tavio-141, φουλαρισμένο με εκρητικά και καύσιμο, συνετρίβει δίπλα σε ρωσική πόλη. Στην περιοχή της Καλούγα, λοιπόν, έλαβε χώρα μια έκρηξη ενός σοβιετικού σχεδιασμού drone τύπου Tavio-141 Street, το οποίο οι Ουκρανοί μετέτρεψαν σε drone καμικάζι. Πιο συγκεκριμένα, κοντά στην ρωσική πόλη, ανατινάχθηκε ένα σοβιετικό μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Tavio-141 Street, το οποίο μετατράπηκε από την Ουκρανία σε drone καμικάζι. Την είδηση αρχικά μετέδωσε η υπηρεσία ενημέρωσης ΣΟΤ. Σύμφωνα με την πηγή, βρέθηκε στον ντρόν μεγάλη ποσότητα εκρητικών, όπως και μια επιπρόσθετη δεξαμενή καυσίμου εσωτερικά του οχήματος. Αυτή η τροποποίηση θα επέτρεπε στο UAV να καλύψει απόσταση έως και 1000 χιλιόμετρων. Ο πρώτος που ανέφερε την πτώση του αντικειμένου ήταν ένας οδηγός φορτηγού, ο οποίος κινούνταν προς την κατεύθυνση του Σέρκουκοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου στις 7 το βράδυ παρατήρησε την πτώση ενός αντικειμένου, μετά ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη, ως αποτέλεσμα της οποίας πετάχτηκαν στον δρόμο κύματα συντριμιών, κλαδιών και χώματος. Άμεσα το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε. Οι ειδικοί έφτασαν στο σημείο για να μελετήσουν τα συντρίμια του UAV και να εξακριβώσουν τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Το σημείο της συντριβής του UAV αποκαλύφθηκε μόλις το πρωί της 17ης Μαΐου. Απογευματινές αναζητήσεις στις 16 Μαΐου αναβλήθηκαν λόγω του σκοταδιού. Το κατεστραμμένο ντρόν βρέθηκε σε μια δασόδης γραμμή κοντά στο σημείο που αναφέρθηκε πως έπεσε. Μέχρι να το αξιολογήσουν οι ειδικοί της Ρωσίας, κανείς δεν επιτρέπεται να πλησιάσει το σημείο λόγω κινδύνου. Οι αρχές μελετούν περαιτέρω το περιστατικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.